αυτό το ανοιξιάτικο πρωινό στον πόρτο ράφτη μας τράβηξε την προσοχή η άφιξη ενός μοναχικού μαύρου κύκνου. Ο μαύρος κύκνος είναι ένα μεγάλο υδρόβιο από δημητικό πτηνό που ξέμεινε εδώ στα ήρεμα νερά του Πότορα. Αποφάσισα να τον ακολουθήσω και να τον φωτογραφίσω από κοντά. Λίγο πιο κάτω, στο λιμανάκι που είχε πρασινίσει από τη γύρη των δέντρων, τον είδα να κάνει παρέα στον ψαρά που είχε βγάλει ένα μεγάλο πταπούδι. Ο κυρνίκος ο ψαράς, πάντα φιλόξενος στους επισκέπτες του, έκοψε ένα μικρό πλοκάμι και προσπάθησε να του το δώσει. Ο μαύρος κύκνος εκτίμησε την κίνηση του ψαρά, αλλά δεν έφαγε το χταπόδι, γιατί απλά είναι φυτοφάγος. Τρέφεται με υδρόβια φυτά και με άλγη. Τα άλγη είναι υδρόβια ανώτερα φυτά, αγκιόσπερμα, όπως το Ποσειδονία οσεάνικα, που βρίσκεται σε σχετική αυθονία στις ακτές και τις παραλίες. Τα τρώει βυθίζοντας το κεφάλι του στο νερό. Ο βιότοπος του μαύρου κύκνου είναι οι λίμνες, λιμνοθάλασσες, υγροβιότοποι ποτάμια και ακτές της μακρινής Αυστραλίας, Τασμανίας και Νέας Ζηλανδίας. Έχει μακρύ λαιμό αναλογικά με το βαρύ του σώμα, μεγάλα πόδια και άνοιγμα φτερών που φτάνει τα 2 μέτρα. Πετάει με αργά χτυπήματα των φτερών και το λαιμό εκτεταμένο. Μεταναστεύουν πετώντας σε μεγάλο ύψος, σε διαγώνιο σχηματισμό ή σε σχηματισμό V. Ο μαύρος κύκνος, όπως και τα άλλα είδη των κύκνων, ζευγαρώνει εφόρους ζωής με ένα τέρι. Και αν αυτό πεθάνει, μένει μόνο του σε όλη τη διάρκεια της υπόλοιπης ζωής του. Η ύπαρξη του μαύρου κύκνου έγινε για πρώτη φορά γνωστή στην Ευρώπη στο τέλος του 17ου αιώνα. Μέχρι τότε οι Ευρωπαίοι πίστευαν ότι οι κύκνοι έχουν μόνο λευκό φτέρωμα. Έτσι λοιπόν ο μαύρος κύκνος έγινε το σύμβολο του απρόβλεπτου και της ανατροπής. Η αντίληψη αυτή κυριάρχησε στην κοινωνική ζωή της εποχής εκείνης και επηρέασε τα γράμματα και τις τέχνες. Μεγάλο παράδειγμα το ρωσικό λαϊκό παραμύθι στο οποίο βασίζεται η ιστορία του περίφημου μπαλέτου «Η Λίμνη των Κύκνων», τη μουσική του οποίου συνέθεσε ο Τσαϊκόφσκι το 1876. Ο κακός μάγος Ρόθμαρ μεταμορφώνει την όμορφη πριγκίπισσα Οντέτ σε λευκό κύκνο και στη συνέχεια, για να εμποδίσει τον πρίγκιπα Ζίγφριντ με τον έρωτά του να λύσει τα μάγια της πριγκίπισσας, ο κακός μάγος μεταμορφώνει την κόρη του Οντίλ σε μαύρο κύκνο προκειμένου να τον σαγηνεύσει, να τον ξεγελάσει και να του πάρει τον έρωτά του για την πριγκίπισσα Οντέτ. Ο μοναχικός μαύρος κύκνος του Πορτοράφτη είχε έρθει πριν λίγο καιρό ζευγάρι. Με το τέρι του έκαναν φωλιά απέναντι στα βράχια της ακτής της Κορώνη. Εκεί πριν λίγες μέρες ένα κουνάβι ή μία αλεπού σκότωσε τη σύντροφό του. Γι' αυτό τον βλέπουμε σήμερα να περνάει μόνος του φωνάζοντας μονότονα το χαμένο του τέρι. Σήμερα, εδώ, κατανοήσαμε ότι πέρα από τις ανθρώπινες προκαταλήψεις, ο μαύρος κύκνος είναι σύμβολο της αφοσίωσης και της συντροφικότητας. Απόδειξη, ο μοναχικός μαύρος κύκνος του Πόρτο Ράφτη.